Σήμερα αυτό το Σαββατοκύριακο συγκεκριμένα είναι διπλή γιορτή για τους προσκόπους Καβάλας. 11 του μηνός είναι Παγκόσμια Μέρα Παιδιού. 11 του μηνός γιορτάζουμε μέσα σε αυτό το λόγο αυτή τη γιορτής. Έχουμε φτιάξει ένα παιχνίδι στα πλαίσια της τα πιο χρυσά Χριστούγεννα του Δήμου Καβάλας, οπότε συμμετέχουμε και εμείς στην εκδήλωση, στις εκδηλώσεις τις χριστουγεννιάτικες, με το επιτραπέζιο παιχνίδι που θα δείτε στη συνέχεια. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι, έχουμε φτιάξει σταθμούς μέσα στην πλατεία που τα παιδιά παίζουν, γιατί σήμερα γιορτάζουν τα παιδιά, είναι η Παγκόσμια Μέρα Παιδιών. Και ταυτόχρονα, όπως είπα αρχικά, είναι διπλή γιορτή για τον κλάδο των Λυκοπούλων, για παιδιά ηλικίας 7 με 11 χρονών, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο, 13 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, κλείνουν τα 85 χρόνια ύπαρξης στον ελλαδικό χώρο. Τα παιχνίδια μας είναι παιχνίδια μέσα, παιχνίδια που παίζαμε στις γειτονιές μας, αλλά και παιχνίδια τα οποία παίζουμε επί καθημερινής βάσης στις συγκεντρώσεις μας. Και μαζεύουμε πόντους έτσι ώστε να φτάσουμε να πάρουν τον καλικά τζαρό τους και να φτάσουν στις 25 Δεκεμβρίου στα Χριστούγεννα, το οποίο θα κερδίσουν μετά και ένα δωράκι. Με τα παιδιά έχετε μιλήσει, πώς σου φαίνεται όλη αυτή η διαδικασία? Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα, είναι παιδιά, τους αρέσει το παιχνίδι, γιατί βλέπουμε και παιδιά μέσα και παιδιά της πόλης μας που περνάνε από αυτή την πλατεία και μπαίνουν και αυτές και αυτοί στις ομάδες μέσα και παίζουν και αυτά με τη σειρά τους. Καλημέρα! Περνάς καλά, σου αρέσει εδώ οι ζωγραφιές που κάνεις, όλες οι δραστηριότητες? Ναι, είναι ωραίες! Θα ήθελες να γίνονται ίσως κάθε Σαββατοκύριακο? Ναι, είναι ωραία, περνά και καλά. Τι ζωγραφίζεις τώρα εδώ πέρα? Έναν άγγελο. Από τον Άγιο Βασίλη τι θα ζητήσει? Ένα δεινόσαυρο. Αληθινό ή ψεύτικο? Ψεύτικος. Το λένε σπινόσαυρο. Σου αρέσουν οι δραστηριότητες εδώ πέρα? Ναι. Από τον Άγιο Βασίλη τι θα ζητήσεις? Θα ζητήσω ένα μικρόφωνο που κάνει μουσική. Τέλεια, το δικό μου στο μικρόφωνο δεν βγάζει μουσική, αλλιώς θα το έδινα.